βλέπετε ότι είναι σχηματοποιημένες οι εγκαταστάσεις. Ναι. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που διαφωνεί, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά που στηρίζει την κυβέρνηση και που λέει ότι αν πάρω μικρό ποσοστό, εγώ βάζω πολιτικό ζήτημα και θέμα συμμετοχή στην κυβέρνηση. Εσείς που λέτε ότι ελάτε να σκίσετε όλοι τα προγράμματά σας για να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα καινούριο πρόγραμμα. Βλέπετε αυτό να είναι εφικτό? Να σκίζει ο Κούλογλου το δικό του, ο Κικίλιας το δικό του και ο Ρήγας το δικό του για να φτιάξετε μαζί ένα εδώ. Αν το ζητήσεις... Εδώ, αν σας πω να συμφωνήσετε σε ένα θέμα, δεν πρόκειται όλοι μαζί να συμφωνήσετε. Και το 12 θεωρούσαμε ότι θα ήταν δύσκολο και τελικά σχηματίστηκε κάποια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αν το ζητήσει ο ελληνικός λαός, πιστεύω το πολιτικό σύστημα θα ανταποκριθεί. Το παλιό πελατειακό σύστημα δεν έχει αλλάξει. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Άμα κάποιοι παλιοί πολιτικοί έχουν κουραστεί να κυβερνάνε, ας αποχωρήσουν από την πολιτική. Εμείς είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, δεν είχαμε ασχοληθεί παλιότερα με την πολιτική. Θέλουμε πάρα πολύ να κυβερνήσουμε και μαζί με άλλους φυσικά στη βάση προγραμμάτων. Οι ευρωεκλογές είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αυτή η βούληση για αλλαγή. Αυτή η βούληση, ευτυχώς για το κόμμα μας, αν και είναι το πιο πλούσιο κόμμα, είναι το πιο πλούσιο κόμμα. Γιατί έχουμε δάνεια μηδέν. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν 10 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, 300, δεν τα εξυπηρετούν όπως ξέρετε. Άρα είμαστε το πιο πλούσιο κόμμα. Και θα κάνουμε καμπάνια με 100.000. 100.000 ευρώ θα είναι η καμπάνια δικιά μας. Εγώ πληρώνω το παράβολο δικό μου, όλα μου τα έξοδα εγώ και οι άλλοι συνυποψήφοι το ίδιο. Τα άλλα κόμματα μοίρασαν σε αυτούς τους 7 εκατομμύρια, όπως ξέρετε. Το αφήνω αυτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο παλιό πελατειακό σύστημα. Είναι ευκαιρία οι ευρωεκλογές. Και να στείλουμε ένα μήνυμα αλλαγής και ανανέωσης. Κοιτάξτε τα πρόσωπα του Ευρωψηφοδελτίου. Ποιοι μπήκαν στην πολιτική με τον Ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ας κοιτάξτε τα βιογραφικά τους. Και πόσο πολύ θέλουν να προσφέρουν και να. Έχουν λίστα οι περισσότεροι τα δικά. Όχι όλοι. Θέλουν να βοηθήσουν στη δημόσια ζωή. Λοιπόν, οι ευρωεκλογές όμως θα κρίνουν και ποιοι από εμάς θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε πολύ σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωζώνης. Η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Κοντά σε ποιες απόψεις? Κοντά σε απόψεις της Νέας Δημοκρατίας, κοντά σε απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, κοντά σε απόψεις του ΠΑΣΟΚ, κοντά στις διαμορφωμένες ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει να ξέρω εγώ αν θα, για να σας ψηφίσω. Πού θα μου το πάτε μετά τις εκλογές? Μήπως άλλα μου λέτε τώρα και άλλα μου πείτε μετά? Αυτό ισχύει πάντα για την πολιτική, την προσωπία, αλλά νομίζω μπορούμε να δούμε το παρελθόν. Τουλάχιστον να μπορώ να σας βρίσκω δικαιολογημένα. Δηλαδή ότι μου λέγατε άλλα πριν, αλλά τα άλλα πριν είναι συγκεκριμένα. Και το Πασόκ έλεγε άλλα και η Νέα Δημοκρατία έλεγε άλλα. Δείτε γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάποιοι. Και αν στη ζωή μας έχουμε υπάρξει στο παρελθόν διπρόσωποι και αν έχουμε εξαπατήσει κανέναν. Είτε στην καριέρα μας, είτε στη δημοσιογραφία, είτε αλλού. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό είναι θετικό και αρνητικό, ξέρετε. Και μάλιστα εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Βλέπω και άλλα ονόματα στις λίστες του Ευρωψηφοδελτίου με πολύ αξιόλογους υποψηφίους και σε άλλα κόμματα. Αλλά αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί. Ατομικά κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το πελατειακό σύστημα. Γι' αυτό χρειάζεται ένα νέο κόμμα, χρειάζεται το ποτάμι. Και όσο ενισχυθεί στις ευρωεκλογές, τόσο περισσότερο και τα άλλα κόμματα θα επηρεαστούν από την. Μια τελευταία κουβέντα για τον κύριο Κότση. Κύριε Κότση.